Η ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό ιατρικού τουρισμού παγκοσμίως ήταν ο στόχος διημερίδας που συνδιοργάνωσαν τον Μάρτιο στον Καναδά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και ο Τομέας Ιατρικού Τουρισμού του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα Μίζωνος του Μόντρεαλ. Ο τομέας λοιπόν του ιατρικού τουρισμού, που είναι μια κατεξοχήν εξωστρεφής δραστηριότητα, μπορεί να αποτελέσει έναν σταθερό πόλο ανάπτυξης για τη χώρα, να προσελκύσει ξένους ασθενείς, οι οποίοι στη χώρα μας θα λάβουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος και έτσι τη δική τους την εμπειρία να την μεταλαμβαδεύσουν, ούτως ώστε προοδευτικά να χτιστεί το όνομα του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας και η χώρα να γίνει brand στον τομέα του ιατρικού τουρισμού. Ευελπιστούμε μαζί με τους βασικούς διοργανωτές της διημερίδας να αναδείξουμε τις βασικές υποδομές της χώρας μας και να αναπτύξουμε τον τουρισμό υγείας στην Ελλάδα μας. Στο πλαίσιο της διημερίδας ανακοινώθηκε η σύσταση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών. Πιστεύω ότι η θέση που έχει σήμερα η Ελλάδα δεν της αξίζει. Η θέση που πρέπει να έχει η Ελλάδα είναι στην ατμομηχανή του τρένου, διότι αυτή μεταλαμπάδευσε τις αξίες της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, της προόδου, της δύναμης, της δημοκρατίας. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ξεσκονίσουμε λίγο τη μνήμη όλων από τις πράξεις μας, από το έργος μας, από τις δυναμικές που μπορούμε να αναπτύξουμε. Και αυτό μπορεί να γίνει με έναν τρόπο. Ενότητα όλου του ελληνισμού. Και τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα. Κανένα, γιατί η ιστορία μας είναι μεγάλη και αυτά που μπορούμε να κάνουμε για τον κόσμο είναι τεράστια. Παράλληλα, έγινε η παρουσίαση ενός νέου διαδικτυακού κόμβου που θα αποτελέσει ένα χάρτη ιατρικής φροντίδας των ομογενών στη χώρα μας. Ποια είναι η ιδέα? Το Vita Booking είναι ένας κόμβος παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος αποκτά εύκολα και γρήγορα πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε πολύ χαμηλότερο κόστος από ό,τι στη χώρα του, χωρίς λίστες αναμονής, όπου ο καθένας προγραμματίζει τη θεραπεία του σε πιστοποιημένα ελληνικά νοσοκομεία, με φροντίδα από τους καλύτερους γιατρούς, ενώ παράλληλα αναθέτει στη Vita Booking τη φροντίδα όλων των υπόλοιπων λεπτομεριών του ταξιδιού του στην Ελλάδα. Οι ομογενείς παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ σε κλήρωση που έγινε, αρκετοί κέρδισαν δώρα ιατρικών υπηρεσιών αξίας 75.000 ευρώ. Στη διημερίδα παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες στους τομείς της οδοντιατρικής, της βαριατρικής, της πλαστικής χειρουργικής, της ιαματικής θεραπείας, της οφθαλμιατρικής και της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αν καταφέρουμε να διασυνδέσουμε γιατρούς, ασθενείς και Έλληνες πολίτες του εξωτερικού σε μία δομή, θα έχουμε ένα παγκόσμιο ελληνικό δίκτυο που όλοι μπορείτε να φανταστείτε τι δυναμική θα έχει. Εντύπωση προκάλεσαν οι ανθρώπινες ιστορίες εκείνων που έχουν επωφεληθεί ταξιδεύοντας στην Ελλάδα και πετυχαίνοντας όσα δεν είχαν καταφέρει στον τόπο διαμονής τους. Ο γιατρός πάντως μου είπε να πάω να κάνω τη σαλπιγγραφία να δει ακριβώς τι γίνεται. Κάναμε τη σαλπιγγραφία και εκείνο το μήνα με έγκυος φυσιολογικά. Μπορούσε να μου πει μόνο συγχαρητήρια, αλλά μου είπε: ωραία, συγχαρητήρια σου, αλλά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν χάσεις αυτό το μωρό. Ο Γιώργος Πατούλης βραβεύτηκε από την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ για το σημαντικό του έργο. Η βράβευση έγινε παρουσία επιφανών πολιτικών προσωπικότητων ελληνοκαναδικής καταγωγής. Είναι σαν να λέμε η εβδομάδα της Ελλάδας. Γιατί μια εβδομάδα ολόκληρη γιορτάζουμε. Με ρωτάνε πότε γιορτάζουμε, 25η, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή. Στο πλαίσιο της διημερίδας, ο πρόεδρος του ΙΣΑ και οι γιατροί που συμμετείχαν στην αποστολή παραβρέθηκαν στη μεγάλη παρέλαση της Ομογένειας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Επίσης, επισκέφτηκαν σχολεία της Ομογένειας, όπου συζήτησαν με τους μαθητές για τις συνθήκες διαβίωσης, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς για το πολύπλευρο έργο τους. Η διημερίδα του Μόντρεαλ αποτέλεσε τον δεύτερο σταθμό μιας σειράς επαφών με τις ελληνικές κοινότητες και όχι μόνο μεγάλων πόλεων του κόσμου. Προηγήθηκε η Νέα Υόρκη και έπονται το Σικάγο, η Μελβούρνη και το Λος Άντζελες.